μεγαλώσει η παρέα μας, ο κύριος Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς και δεν πήγατε στοιχείο τώρα. Δευτέρα πρωί. Δευτέρα πρωί. Τι θα πάτε μονοκούκι, έτσι ξεπετάτε τους ψηφοφόρους σας και πόρτε της ισχύου. Κάτσε βρε παιδί μου. Αυτός που ψηφίζετε. Έρχεται για λίγη ώρα για να βγάλει την υποχρέωση και φεύγει. Τον έπιασε τα μούτρα τον άνθρωπο. Τέτοιοι είστε. Τέτοιοι είστε. Ήρθα χτες το βράδυ από τυχείο. Για να πήρε τον άκου, άκου. Όχι, γελάω τώρα. Γιατί ήρθα χτες το βράδυ από τυχείο για να είμαι στην εκπομπή. Έτσι. Πάρ' το πίσω γρήγορα. Και θα κάνω τέσσερις πτήσεις το Σαββατοκύριακο και ήρθα για να είμαι στην εκπομπή. Και μετά και από πάνω. Λοιπόν, επειδή έχω κάνει εθνική εορτή στοιχείο. Είναι πολύ ωραία. Δεν υπάρχει πιο συγκινητική ατμόσφαιρα. Έτσι. Ωραία. Δευτέρα πρωί θα σου πω ότι ώρα πετάω να έρθει μαζί. Μακάρι να μπορούσα να έρθω. Έχω τρίτη πρωί, έχω. Θα γυρίσω Δευτέρα βράδυ. Ένα, κάτσα, έχουμε δικαστήριο, διαβάσουμε. Καλά, κύριε Μηταράκη, αφήστε το, γιατί πρέπει το μυαλά του έρεχε. Κανονίστε τρία ταξίδια σε 10 μέρες τώρα. Αφήστε τον. Φιλιά στην ομοσφυχία, να πούμε έτσι. Φιλιά στην ομοσφυχία. Και καθαρό ο κύριο Μηταράκη από τον έλεγχο. Καθαρό, πέρασε τον πέρα. Πάλι καλά. Λοιπόν, ο κύριο Γαβρίλο από το ΣΥΡΙΖΑ, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και κύριο Καρχινάκη. Παρότι ο κύριο Γαβρίλο επέστρεψε από μεγάλο ταξίδι που έκανε, βρέθηκε σήμερα στο στούντιο και αυτό είναι μαζί. 7 μέρες, ένα ενδιαφέρον ταξίδι στην Κίνα. Είχαμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Συναντήκαμε με υπουργούς, υφυπουργούς. Μη σας φανεί περίεργο, η Κίνα προβληματίζεται για το δημογραφικό και την γύρανση του πληθυσμού. Παρότι είναι σε άλλη κλίμακα, με 1.400.000.000 πληθυσμό, αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με την Ελλάδα. Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό, την ασφάλιση υγείας για το μέλλον. Γιατί έχασε κάποιες γενιές με το νόμο, τη διάταξη που είχε περάσει, ένα παιδί σε κάθε οικογένεια και υπάρχει ένα κενό στις γενναίες που αυτή τη στιγμή το βρίσκει μπροστά της στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Στο καλά, εμείς για άλλους λόγους, γιατί δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε παιδιά, κύριε Καμπέλη. Και οι Κινέζοι πλέον, η μεσαία τάξη, είδε ότι με ένα-δύο παιδιά μπορεί να ονειρεύεται αυτό που ονειρεύονται όλοι στον καπιταλισμό. Μεγάλη κατανάλωση, καλύτερες προσδοκίες. Έρχεται, έχει αλλάξει. Πείτε τους, έρχεται. Έχει αλλάξει η συμπεριφορά του μέσου Κινέζου. Μήπως 7 μέρες στην Κίνα σας βοήθησαν να αναλύσετε το μυστήριο γιατί κάποιοι στο κόμμα κάνουν τον Κινέζο για το καταστατικό. Κοιτάξτε, είναι ζητήματα σοβαρά αυτά. Πήρατε απαντήσεις στην Κίνα ή θα πρέπει μόνο σε ελληνικό έδαφος. Βρει και ασφαλώς αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε πάνω απ' όλα είναι η δημοκρατία και οι διαδικασίες. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Καρχημάκη. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη. Αρχικά, γιατί βλέπω ο Σπύρος έχει μπει πολύ δυναμικά. Καλώς ήρθατε. Τους περνάει από έλεγχο όλοι σκάνερ. Νωρίς το αργό να ξυπνήσω, αλλά άμα ξυπνήσω, ξέρετε. Σύρω στην πρώτη ώρα δεν πολύ λειτουργώ, αλλά φτάσαμε πάνω στην ώρα δηλαδή. Ναι, ναι. Μας τιμάτε την παρουσία. Ναι, τώρα είναι καλύτερη ώρα για το Σπύρο. Να ξέρετε, έχουμε ακούσει τα καλύτερα για εσάς. Από ανθρώπους του Πασόκ που δεν παίρνει και καλή κουβέντα εύκολα. Οπότε σημαίνει ότι έχετε μια δυναμική που είναι καθαρή, πεντακάθαρη. Εντάξει, κοίταξε να δει. Είναι και καλή εποχή γιατί και από τις δημοσκοπήσεις και τη δική μας εδώ βλέπουμε ότι τα ποσοστά του Πασόκ έτσι έχουν ανέβει λίγο. Μάλιστα. Και είναι ένα αποτέλεσμα και μια καλή λειτουργία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που δείξαμε ότι και σοβαρό πολιτικό προσωπικό έχουμε και προγραμματικές θέσεις και ακόμα και εκεί που υπάρχουν αποκλίνωσης θέσεις όπως φάνηκε στο κομμάτι της εσωκομματικής διαδικασίας έχουμε τη δυνατότητα να τις συνθέσουμε και να παράξουμε κάτι πολύ καλύτερο και βεβαίως είναι και αποτέλεσμα της σκληρής πολιτικής δουλειάς η οποία έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα αποδίδει καρπούς με τις δυνατότητες που έχουμε να συνδεθούμε με τα κοινωνικά στρώματα. Πάμε στα λίγο στα της πολιτικής και στα της κοινωνίας με τη βοήθειά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δημοσκόπηση. Βεβαίως, θα ξεκινήσουμε από τη δημοσκόπηση ό,τι θέλει. Πάμε να τη δούμε. Πάμε να τη δούμε άλλη μια φορά και να τη σχολιάσουμε. Η πρόθεση ψήφου εδώ στο 21 βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, στο 6,4 βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 14,1 το ΠΑΣΟΚ, 7,5 το ΚΚΕ, 8,5 η Ελληνική Λύση, 2,9 η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας το 4,1. Πάμε στη Φωνή Λογικής, είναι στο 3,6, στο 3 είναι το Μέρα 25 και η αδιευκρίνηστη ψήφος βρίσκεται στο 22%. Τώρα βλέπουμε, είναι και τα υπόλοιπα κόμματα. Τι βλέπουμε τώρα, συγγνώμη γιατί είναι μακριά, τι είναι αυτό, Σπύρο μου. Όχι, είναι η δεύτερη κάρτα. Ωραία, ωραία. Έχουμε ένα σύνολο αδιευκρίνησης ψήφου, αγγίζει το 17-16,5%. Εντάξει, αυτό είναι το δεν αποφάσισα, δεν απαντώ και το λευκό άκυρο από εκεί, που είναι ένα ισχυρό ποσοστό, έτσι, που μπορεί να αλλάξει και τις ισορροπίες, αν τυχόν. Δηλαδή, βλέπουμε εμείς όσο τη σχολιάζουμε. Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γαβρίλο, διότι βλέπουμε ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, δημοσκοπήσεις είναι, αλλά βλέπουμε ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ολοένα και πέφτουν, ολοένα και μικραίνουν. Βρίσκεστε στην πέμπτη θέση, σύμφωνα τώρα με τη δημοσκόπηση MRB για λογαριασμό του Open. Είναι μια κατάσταση την οποία κανείς δεν θέλει να βλέπει. Ούτε σε ό,τι αφορά, φαντάζομαι, τους βουλευτές, αλλά ούτε και σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους.
Έχετε δίκιο, κυρία Φωσκολού. Γι' αυτό και εγώ τον Ιούνιο είχα πει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να μην ήταν αυτό που προσδοκούσαμε, αλλά το ότι διατηρήσαμε το 15% θα μπορούσε να είναι μια αφετηρία για μια καλύτερη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς φάνηκε ότι μέσα σε 3-4 μήνες απολέσαμε και μια αξιοπιστία και, αν θέλετε, και μια προσδοκία που είχε ο κόσμος ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φλερτάρει με την εξουσία και να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει εκεί και μας περιμένει. Τώρα φλερτάρετε με την απουσία όμως, γιατί πιο κάτω, μάλλον πιστεύω ότι μπορεί να πάει και πιο κάτω από το 6,5. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βάζει απέναντί της την κοινωνία. Να ξαφνίσετε τη Νέα Δημοκρατία, για εσάς μιλάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε ένα 6,5 να αντιμετωπίσετε. Πάνκε, ναι, ναι. Με την εικόνα που έχετε δημιουργήσει όλα τα συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και αν ανήκουν, ό,τι και αν πιστεύουν. Μπορεί να πάει πιο κάτω από το 6,5, κύριε Γαβρίλη. Θέλω να καταλήξω στη σκέψη μου και να σας πω. Φάνηκε και από τις διαδικασίες του Πασόκ ότι ένας κόσμος προοδευτικός δεν κινήθηκε τις εσωκομματικές διαδικασίες προς την κάλπη, όπως μας τα παρουσιάζουν και οι αναλυτές, οι δημοσκόποι. Άρα αυτός ο κόσμος είναι εκεί και μας περιμένει. Θέλει από εμάς να επιδείξουμε σοβαρότητα, να δούμε με ποια διαδικασία δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς, θα πάμε να εκλέξουμε τη νέα μας ηγεσία και ασφαλώς να βρούμε μία περπατησιά και κοινοβουλευτικά, έτσι ώστε να διαμορφώσετε μια πρόταση σοβαρή και αξιόπιστη για τον κόσμο. Εμείς ρωτάμε αυτά που θέλω να ρωτήσουμε. Αλλιώς το ερώτημα. Αυτό το 6,5 σας ικανοποιεί, σας εκπλήσει, το περιμένατε ή είναι κάτι που ξαφνικά σας έχει φρυδιάσει ως εικόνα? Νομίζω ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ άσχημη. Θα έλεγα ότι δεν με εκπλήσει, διότι 3-4 μήνες αυτή τη στιγμή ζούμε μια εσωστρέφεια και περιδίνηση άνευ προηγουμένου. Ακόμη και την προηγούμενη χρονιά που είχαμε μπει σε αυτή την εσωστρέφεια, δεν είχαμε δει και στελέχη μας και διαδικασίες να κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το συνέδριο είναι πολύ κοντά και πολύ μακριά και μέχρι τότε ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει. Προφανώς έχει απογοητευτεί ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σας λέω, είναι στο δικό μας χέρι αυτόν τον κόσμο πραγματικά να του δώσουμε μια προοπτική, μια προσδοκία, αν και εφόσον καταφέρουμε μέσα από το συνέδριό μας, με όλες τις υποψηφιότητες και του κυρίου Κασελάκη, γιατί αυτό είναι που φαίνεται ότι δημιουργεί και τα προβλήματα, όποιος αποκλεισμός, να επανέλθει ο κόσμος να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι υπάρχει αυτός ο κόσμος, κύριε Χαριτάτο, υπάρχει εκεί και περιμένει από εμάς σοβαρότητα να τηρήσουμε τις διαδικασίες, να τηρήσουμε το καταστατικό και δημοκρατικό τρόπο να εκλέξουμε τον νέο αρχηγό μας. Να πάρουμε και ένα πρώτο σχολείο και από εσάς, κύριε Καρχημάκη, γιατί βλέπουμε τώρα ότι έχετε αυξημένα ποσοστά. Οφείλετε και στον κύριο Ανδρουλάκη, πιστεύετε τώρα με την επανεκλογή του ότι ο κόσμος έτσι στηρίζει περισσότερο το Πασόκ? Θα μου επιτρέψετε να πάρω το σχόλιο, διότι υπόθηκε ότι ουσιαστικά ο κόσμος απήχε και από τις κάλπες του Πασόκ και ότι ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι του προοδευτικού κόσμου έμεινε αμέτωχο και παρακολουθεί τις εξέλιξεις. Πάντοτε ήταν μεγάλο κομμάτι του κόσμου, παρακολουθεί αμέτωχο και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο γεγονός ότι έχει διαραγεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικών και πολιτικής, και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για προοδευτικά κόμματα. Είναι πολύ πιο δύσκολο ένα προοδευτικό κόμμα το ψηφίζεις για να φέρει τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες θα αλλάξουν ουσιοδός τη ζωή σου. Σε αντίθεση με ένα συντηρητικό όπως τη Νέα Δημοκρατία, όπου στην ουσία το ψηφίζει και με την προσδοκία ότι και να μην αλλάξει κάτι, καλά είμαστε. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο να εμπιστευτεί ένα προοδευτικό κόμμα. Όμως, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του Πασόκ ψήφισαν περισσότεροι από ό,τι στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Εντάξει, αυτό το έχουμε δει, κύριε Καρχημάκη. Θα μας πείτε το 14-1 ή 15-4 δημοσκοπήσεις. Θα σα πω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Έχει να κάνει με τον κόσμο που κουράστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη δυναμική. Σα είπα, θα κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε σχέση με αυτό. Εντάξει, αμά να πούμε όλοι ένα αφήγημα για να ξεκινήσουμε. Ελάτε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Γιατί είστε εξαιρετικό στην ομιλία σα, αλλά να πάμε λίγο για εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Στην ουσία. Είναι δυναμική Ανδρουλάκη το 14,1 ή κόποση απέναντι στις άλλες δυνάμεις? Νομίζω ότι είναι η πολιτική πρακτική και το νέο πολιτικό ύφος και ήθος που φέρνει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ετέθη ζήτημα ηγεσίας δεν γαντζώθηκε από την καρέκλα. Ναι. Είπε, εδώ και τώρα πάμε στις εσωκομματικές εκλογές με πολιτικό διάλογο, συγκροτημένο πολιτικό διάλογο, και εγγυήθηκε αυτή τη διαδικασία. Αυτό του πιστώνεται ως πολιτικού ηγέτη της παράταξης, ότι διασφάλισε τον πολιτικό διάλογο, την ενότητα της παράταξης και την επόμενη μέρα. Επομένως, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, εξαιτίας των ενεργειών του Νίκου Ανδρουλάκη, βγαίνει ενισχυμένο. Και βγαίνει ενισχυμένο και προγραμματικά και πολιτικά και σε σχέση με την παρουσίαση του πολιτικού προσωπικού το οποίο έχει διαθέσιμο. Και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα, το επόμενο βήμα χρειάζεται να γίνει. Και πώς θα γίνει? Θα γίνει με σοβαρή προγραμματική αντιπολίτευση, πρώτον, και δεύτερον, επικοινωνία αυτής της προγραμματικής αντιπολίτευσης με την κοινωνία, προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στα κοινωνικά κινήματα, την κοινωνική αντιπολίτευση, η οποία έχει εκφραστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό
σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δρόμο της χώρας και βεβαίως κοντά στους κοινωνικούς και, παραγωγικούς φορείς με τους οποίους θέλουμε να συνδεθούμε και με τους οποίους θέλουμε να μιλήσουμε και να εκφράσουμε. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στη Ρόδο, όταν θα είμαστε έτοιμοι. Να πω κάτι πάνω στον κύριο Καρχημάκη, αν επιτρέπετε. Έκανε ένα πολύ ατυχές σχόλιο. Ποιος, ο κύριος Καρχημάκης? Είπε ότι... Τι σας πείραξε? Με πείραξε πολιτικά, όχι προσωπικά. Ποιο, ναι, τι. Είπε ότι το Πασόκ είναι το κόμμα το προοδευτικό και η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της συντήρησης που δεν θέλει αλλαγές. Η πραγματικότητα είναι στους τελευταίους 12 μήνες. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που οδήγησε τις μεγάλες αλλαγές. Θέλετε να μιλήσουμε για την επιστολική ψήφο? Θέλετε να μιλήσουμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια? Θέλετε να μιλήσουμε για τον νέο δημοκρατικό χάρτη? Θέλετε να μιλήσουμε για την ισότητα στο γάμο που εγώ διαφώνησα ως νομοσχέδιο, αλλά ήταν μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή? Η Νέα Δημοκρατία τα έφερε αυτά. Το Πασόκ είναι οπισθοδρομικό, αντιδρώντας σε κάθε μεγάλη αλλαγή, όπως τη μετερεύθυνση του ΑΣΕΠ την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν στηρίξατε διατάξεις οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες για να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση. Άρα, αυτό το η καραμέλα περί προοδευτικού του αριστερού χώρου που θέλετε να πάτε τη χώρα μπροστά, η πραγματικότητα είναι ότι είναι η Νέα Δημοκρατία που στις δύσκολες στιγμές πήγε την χώρα μπροστά. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Όπως... Εντάξει, αλλά ξέρετε κάτι, είναι κουρασμένοι οι τηλεθεατές. Ειλικρινά σας μιλάω. Έχετε ένα πολιτικό λόγο εξαιρετικό όλοι σας, εξαιρετικές προσωπικότητες, αλλά λίγο η έννοια της πολιτικής όπως την εκφράζεται, που έχει τεράστια σημασία, δεν είναι ανταποκριτική σε αυτό που περιμένει ο τηλεθεατής αυτή τη στιγμή να ακούσει. Να πάμε στην ουσία. Στη λύση θέλει. Είσαι ήταν εξαιρετικός. Γι' αυτό σας πίεσα, κύριε Καρχημάκη, γιατί μπήκατε στην ουσία και βρήκαμε κάτι περισσότερο. Μίλησα για συγκεκριμένα πράγματα που κάνατε. Συγκεκριμένα δεν μίλησα θεωρητικά. Εγώ αναφέρω για μεγάλες αλλαγές, κύριε Χαριτάτο, που γίνανε. Να πάμε στην ουσία και στα προβλήματα, κύριε Καρχημάκη. Ακούστε με. Θα δείτε. Για να πάμε στα θέματα. Δεν σας προσβάλλω, σας τιμώ και σας σέβομαι και τον κύριο Γαβρίλο. Αλλά θέλω να μας απαντήσετε κάτι, κύριε Μηταράκη. Παρακαλώ. Έχουμε την εικόνα της Ρόδου που έχει κατακλειστεί από μετανάστες. Mm. Ένα διαμάντι του τουρισμού, είναι αυαρχίδα του τουρισμού, όπου πας στα κεντρικά σημεία, είναι άνθρωποι σε απελπισία, σε απόγνωση, οι οποίοι δεν έχουν που να κοιμηθούν, που να τραφούν, να τελειώσω. Πού να μπορέσουν να βρουν την ασφάλεια. Προσπαθεί εκεί και η τοπική αστυνομία και ο Δήμος και οι υπηρεσίες πρόνοιας να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο όγκο προσφύγων. Τι γίνεται λοιπόν? Μία από τις λύσεις για να αποσυφορηθεί η πανέμορφη Ρόδος που αντιμετωπίζει τεράστια πίεση τα τελευταία 24 ώρα είναι να μετακινηθούν κατά δεκάδες ή εκατοντάδες αριθμός μεταναστών. Φεύγει λοιπόν, κανονίζουν το δρομολόγιο για να πάει στοιχείο ένας αριθμός μεταναστών για να μπορέσει να αποσυφορηθεί η Ρόδος από αυτούς τους ανθρώπους που κοιμούνται σε χαρτόκουτα, που τρώνε από τη βοήθεια των εθελοντών και του Δήμου. Και ξαφνικά στοιχείο έχουμε αντιδράσεις. Από τους τοπικούς παράγοντες, πιθανότατα και από εσάς, δεν το ξέρω αυτό, γιατί εσείς είστε τοπικός βουλευτής, και ξαφνικά πάμε πίσω όλη η προσπάθεια, όλη η επιχείρηση για να αποσυμφορηθεί η Ρόδος και να μοιραστεί και στην φιλόξενη πανέμορφη Χίο μας, κάνουν όλοι πίσω για να μην χαλάσει το χατήρι κάποιοι που αντιδρούν στο νησί. Είστε εξ αυτών που αντιδρούν, κύριε Μηταράκη? Όχι, δεν είμαι αυτός. Να σας απαντήσω. Ήταν δάχτυλος Μηταράκη η άρνηση φιλοξενίας μεταναστών? Να σας απαντήσω σκληρά, χωρίς γωνίες. Αυτό ακριβώς. Είναι λάθος της τοπικής κοινωνίας στη Ρόδο, που εδώ και χρόνια αντιδρά στο να υπάρχει ένας χώρος παραμονής και καταγραφής αυτών που έρχονται. Θεωρούν ότι με τη λογική δεν θέλουμε τίποτα στη Ρόδο, δεν θέλουμε πουθενά να υπάρχουν κρεβάτια. Οι αφίξεις που γίνονται στη Ρόδο δεν έχουν τρόπο να διαχειριστεί η πολιτεία. Είναι λάθος της τοπικής κοινωνίας. Εσείς γιατί δεν τους δεχτήκατε? Δηλαδή η τοπική κοινωνία αυτή, κύριε Μηταράκη, τώρα. Η τοπική κοινωνία αντιδρά στο να υπάρχει ένας χώρος αξιοπρεπής, όπως υπάρχει στη Λέρο, στην Κο, στη Σάμο, στη Χίο και στη Λέσβο. Υπάρχουν 5 δομές υποδοχής στα νησιά και 28 δομές μετακινήσεων. Κύριε Μηταράκη, μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό ατόμων. Υπάρχουν... Δεν είναι κάτι που το οποίο συνέβη χθες και είναι. Γιατί προς αυξανόμενα πρόσωπα. Άτομα. Αυτή τη στιγμή στη Χίο έχει 1000 άτομα που είναι στη δομή, είναι γεμάτη δομή. Έχει 1500 άτομα αυτή τη στιγμή στη Λέσβο. Ναι. Έχει 3000 άτομα αυτή τη στιγμή στη Σάμο. Έχει περίπου 1500 άτομα αυτή τη στιγμή στην Κο. Έχει περίπου 1500 άτομα στη Λέρο. Στη Ρόδο, που είναι μεγαλύτερο νησί από τα προηγούμενα, έχει περίπου 500 άτομα και είναι το μόνο νησί. Δεν είναι 500 άτομα, σας παρακαλώ, κύριε Μηταράκη. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, δεν έχω το νούμερο. Η εικόνα πάντως δεν δείχνει ότι είναι 500 άτομα. Είναι πολύ περισσότερο. Για πάμε, έχουμε και τον πρόεδρο των αστυνομικών της Ρόδου, τον κύριο Βουλάκη. Θα τελειώσω τη φράση, γιατί αυτό που λέω είναι χμηρό. Είναι χμηρό. Είναι το μοναδικό νησί μεγάλο, στο οποίο έχουμε δυστυχώς αφίξεις, το οποίο δεν επιθυμεί
με έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, να υπάρχει ένας αξιοπρεπής χώρος για αυτούς τους ανθρώπους να μείνουν ένα μικρό διάστημα μέχρι να μετακινηθούν. Αληθεύει ότι υπήρξε παρέμβαση δική σας? Όχι. Δεν υπήρχαν αντίδραση με τα ράκια αυτή. Αυτοί που φεύγουν... Είναι η τοπική κοινωνία στοιχείο που δεν θέλει τους μετανάστες από τη Ρόδο. Ούτε στοιχείο υπήρχε αντίδραση. Αυτοί που φύγανε τώρα, δεν αντέδρασε κανένας. Τότε ποιος άλλαξε το δρομολόγιο και πήγανε στη Σάμο? Αυτοί που δεν πήγαν στη Σάμο, από ό,τι γνωρίζω, έχουν έρθει στον Πειραιά. Πήγανε στη Σάμο για να μετανάστε το δρομολόγιο. Γιατί άλλαξε? Μα δεν είχαν σκοπό ποτέ να πάνε. Δεν πάνε ποτέ από νησί σε νησί. Από τα 5 νησιά πάνε στις 28 μέτρα. Στη Σάμο πήγαν τελικά? Πού πήγανε εκεί? Για να μετακινηθούν για την μετανάστευση. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα σας. Πάμε να μας πείτε εσείς πού πήγαν τελικά αυτοί οι άνθρωποι. Πρόεδρος του Αστυνομικού Ρόδου, κύριε Αντουράκη, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας καλημερίζω για το πάνελ. Τι λέμε λάθος από όσα έχουν υποθεί ήδη, κύριε Αντουράκη, αν έχετε ακούσει το διάλογο με τον κύριο Μηταράκη? Να πω δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Έχουν δημιουργηθεί πράγματι δομές σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στα Δωδεκάνησα υπάρχουν δύο δομές, στην Κό και στη Λέρο. Ενώ στους υπόλοιπους νομούς υπάρχει από μία δομή. Η λογική. Το να δημιουργείται όπου υπάρχουν αφήξεις και μία δομή, θεωρώ ότι είναι λάθος. Αγαπητέ Μανώλη, να βλέπουμε πίσω σου και αυτό. Την εικόνα, γιατί είναι ασυνήθιστη η εικόνα. Ωραία. Θα μας βοηθήσει πάρα είναι... πολύ. Αν μπορείς να προχωρήσεις λίγο από τις αστυνομικές υπηρεσίες. Ωραία. Πάρτε λίγο το σούπερ, παιδιά σας παρακαλώ, να βοηθήσουμε λίγο. Πες μας, Μανώλη, αγαπητέ Μανώλη, κύριε Δουλάκη, πού ακριβώς βρίσκεσαι, για να καταλάβουν φίλοι τηλεθετές που δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι αστυνομικές υπηρεσίες. Ακριβώς. Είναι αστυνομικές υπηρεσίες. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή απ' έξω. Γιατί αριθμό περίπου μεταναστών μιλάμε πάνω στο νησί αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν είναι σε κάποια δομή? Δεν έχουν δηλαδή φροντίδα και φιλοξενία. Κανείς δεν είναι σε δομή. Υπάρχει δομή. Ενώ σε κάποιο χώρο προστασίας. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Ούτε αυτό υπάρχει. Ναι, κύριε Δουλάκη, πείτε μας. Δεν σας άκουσα τι μου ερωτήσατε. Περίπου τον αριθμό μεταναστών που αυτή τη στιγμή στο νησί, στη Ρόδο. Είναι περίπου στους 700. Που είναι στους δρόμους, στους δρόμους, στις πλατείες. Που είναι στους δρόμους, ναι, που είναι σε αυτήν την κατάσταση. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι πίσω στα πάρκα, είναι στο κέντρο. Σίγουρα δεν είναι 500, κύριε Μηταράκη, όλοι αυτοί. Δεν είναι 500. Στοιχείο σήμερα είναι 1000. Είναι σε μια αξιοπρεπή δομή. Να. Κοιμούνται με ασφάλεια. Και έχει δεν γεμίσει το κέντρο υποδοχής της Χίου. Να κάνω μια ερώτηση. Εάν με επιτρέπετε, να κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η δομή της ΚΟ, η οποία έχει χωρητικότητα 4.000 κόσμο. Και έχει ίσως 500. Γιατί δεν μας επιτρέπουν να τους μεταφέρουμε εκεί, ούτως ώστε να καταγραφούν με αξιοπρέπεια, να μένουν στα χαρτόκτα? Υπάρχει τέτοια διαφορά στην ΚΟ? Τόσο κοντά στη Ρόδο και δεν γίνεται μετακίνηση ατόμων στην ΚΟ? Και μας αναγκάζουν να τους μεταφέρουμε στη Μαλακάσα και στα Διαβατά. Και ακούσαμε και το τραγικό, ότι πηγαίναμε προχτές τους μετανάστες στον Πειραιά διαμέσως Σάμου. Αυτό όποιος δει το χάρτη θα γελάει. Δεν ισχύει. Τι συνέβη, κύριε Ανδρουλάκη, και από τη Σάμο κατέληξαν στον Πειραιά? Δεν σ' άκουσα. Τι συνέβη και από τη Σάμο κατέληξαν στον Πειραιά? Ήτανε οι συνάδελφοι είχαν φύλλο πορείας για να τους πάνε στοιχείο. Σχεδιαζότανε μία εβδομάδα αυτή η επιχείρηση. Μάλιστα. Ξεκινήσανε για Χίο, με το που αναχωρήσανε από Σάμο, λίγο έξω από τη Χίο, ειδοποιήσανε το οποίο και το υποχρεώσανε να γυρίσει πίσω στη Σάμο, γιατί θα υπήρχε ένα αντιδράσει στη Χίο. Καλώς κάνουν, εγώ δεν μπορώ να το εξετάσω αυτό, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι τους ξεκινήσαμε να τους πηγαίνουμε στον Πειραιά διαμέσου Σάμου. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι πηγαίνανε στη Χίο. Άρα σας διαψεύδει, κύριε Μηταράκη, ο κύριος Ανδρουλάκης, και εγώ γνωρίζω ότι πηγαίνανε στον Πειραιά. Αυτό γνωρίζω. Υπάρχουν τα φύλλα πορείας των αστυνομικών, σας στέλνω τώρα. Τώρα σας τα στέλνω, αν θέλετε, τα φύλλα πορείας που πηγαίνανε για Χίο. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί γίνονται μπαλάκι, κύριε Ποτέ Μηταράκη? Ποτέ δεν πάνε τώρα από νησί σε νησί. Οι 28 τώρα έτσι έγινε. Δεν ξέρω, δεν το έχω ξανακούσει. Τόσα χρόνια που είμαι στο μεταναστευτικό, από τα νησιά μετακινούνται προς την ενδοχώρα. Όχι μεταξύ νησιών. Άρα έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση, κύριε Μηταράκη? Δεν μπορεί να πήγε μόνο το πλοίο, δεν γίνεται. Νησιών είναι για να υποδοχή τις ροές στο συγκεκριμένο νησί και στο νομό του. Στη Λέσβο, παραδείγματος χάρη, θα πάει κάποιος από τη Λίμνο. Το καράβι δεν πήγε μόνο του, να το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία, ξανά πάνω σε αυτό που, κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο λοιπόν τα Δωδεκάνησα που έχουν δύο δομές,
μεγάλες και με χωρητικότητα. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν απορροφούν αυτούς που βγαίνουν στα Δωδεκάνησα? Το απορροφούν. Γιατί με την ίδια λογική έχουμε αφήξει. Όσο όταν υπάρχουν και νέες. Τώρα με πάτε σε ένα υπουργείο που έχω φύγει πριν 2 χρόνια. Όταν υπάρχουν. Ναι, αλλά τις επαφές από ό,τι φαίνεται τις έχετε ακόμα. Και τις επιρροές. Είμαι βουλευτής μιας περιοχής που πηλείται από τον ανταστευτικό. Όχι, δεν είστε ομολογημένοι. Φαίνεται ότι μπορείτε και σηκώνετε και το τηλέφωνο και έχει αποτέλεσμα αυτό. Τώρα πάρα να δημιουργηθεί μια ιστορία που δεν υπάρχει. Αλλά η ουσία είναι ότι στην Κό και στη Λέρο πάνε από τη Ρόδο. Το θέμα είναι αν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια. Μπορεί να. Εδώ μας λέτε υπάρχουν. Δεν ξέρω. Πολύ σωστά είπατε. Να μας πούνε οι συνάδελφοί σας από την Κό αν υπάρχουν κρεβάτια τα οποία είναι λειτουργικά. Γιατί προσέξτε, υπήρχε μια παλιά δομή στην Κό η οποία είχε εγκαταληφθεί, καθώς έγινε καινούρια, γιατί έχει καταστραφεί από βανδαλισμού τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια. Η δομή καινούρια. Δεν είναι γεμάτη. Για τη δομή την καινούρια μιλάμε. Απλά αναφέρεται μειωμένη χωρητικότητα λόγω μιας εξέγερσης που είχε γίνει πέρσι. Και ρωτώ εγώ το εύλογο ερώτημα που μου ήρθε στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Αφού υπάρχουν χρήματα να δημιουργηθεί δομή στη Ρόδο, γιατί αυτά τα χρήματα δεν χρησιμοποιούνται να αποκατασταθούν οι ζημιές της ΚΟ? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που προφανώς το αρμόδιο Υπουργείο εξετάζει και δεν έχω εικόνα. Αλλά σε ένα νησί σαν τη Ρόδο, στο οποίο έχει αφήξεις κάθε μήνα εδώ και 20 χρόνια, να λέμε στουθοκαμιλίζοντας ότι επειδή είμαστε τουριστικό νησί δεν θέλουμε να έχουμε απολύτως τίποτα για μια αξιοπρεπή υποδοχή ενός μικρού αριθμού ανθρώπων για να μείνουν λίγες μέρες μέχρι να μεταφερθούν, και αυτό είναι νομίζω λάθος. Αυτή η εικόνα δεν είναι μια αξιοπρεπή. Αλλά αν αύριο το πρωί πει το Υπουργείο θα δημιουργήσω 700 κρεβάτια για να μένουν 10-15 μέρες αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να πάρουν τα χαρτιά τους, να κάνουν ένα μπάνιο, να κάνουν ιατρική εξέταση και να μεταφερθούν, θα ξεσηκωθεί η τοπική κοινωνία. Άρα λέτε ότι το αντιμετωπίζετε εσείς το ίδιο πρόβλημα και όταν ήσασταν υπουργός? Ναι, αλλά τότε είχαμε πολύ λιγότερες ροές, έτυχε. Έτυχε εκείνη την εποχή να έχουμε πολύ λιγότερες ροές και τους μεταφέραμε. Υπήρχε κάποια στιγμή στη Ρόδο, θυμάστε, μια άτυπη δομή στο λιμάνι. Την οποία την κλείσαμε γιατί είχε τεράστια θέματα δημόσιας υγείας. Γιατί δεν ήταν μια οργανωμένη δομή. Το ερώτημα, κύριε Αδρουλάκη, το ερώτημά σας. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Για να πάμε στον κύριο Γαβρίλο και στον κύριο Καρχημάκη. Γιατί έχετε περάσει από το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Υπουργέ. Και από τα δύο. Και από τα δύο έχει περάσει. Η δομή της ΚΟ δημιουργήθηκε για να έχει χωρητικότητα 800 άτομα. Επεκτάθηκε σιγά-σιγά και πήγε στους 4.000. Η δομή της Λέρου δημιουργήθηκε για να έχει 600 άτομα και έχει φτάσει στους 2.200. Η δομή της Σάμου δημιουργήθηκε για να έχει χωρητικότητα 800 άτομα και έχει φτάσει στους 7.000. Πριν 10 χρόνια λέτε δημιουργήθηκε. Λοιπόν, πάντα στα παλιά νούμερα. Πριν 10 χρόνια για χωρητικότητα 600 άτομα και έχει φτάσει στους 7.000. Αυτά είναι τα νούμερα. Πώς εγώ θα πιστώ ότι μια δομή που θα δημιουργηθεί για 200 άτομα, για 300, θα παραμείνει αυτό, λοιπόν, και δεν θα επεκταθεί σιγά σιγά και θα γίνει απελευθερωμένο ένας χώρος τέτοιος που είναι άδικο για τον νομό. Δεν μπορεί ένας νομός να έχει 3 δομές, ο νομός Δωδεκανήσου. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, μόλις λυθεί εδώ το πρόβλημα, έχουμε θέμα και στη Σίμη να κάνουμε και μια δομή στη Σίμη. Κάνουμε και στην Τήλο. Κύριε Ανδρουλάκη, που ήδη έχει δημιουργηθεί στην Τήλο. Στην Τήλο δεν έχει γίνει από το καλοκαίρι άτυπα, κύριε Ανδρουλάκη. Να σας πω κάτι. Άτυπα έχει γίνει για μικρότερες ηλικίες, για ανήλικους. Δεν είναι ότι δεν θέλει ο κόσμος. Όχι ακριβώς για ανήλικους και για νεότερης ηλικίας. Μην τραβήξω άλλη κουβέντα, κύριε Μηταράκη, απαντήστε τον κύριο Αδουλάκη να πάρει να μιλήσει και ο Γαβρίλο. Η χώρα μας εφαρμόζει μια πολιτική αυστηρής φύλαξης συνόρων. Η οποία έχει. Και αυτή είναι η φύλαξη που μας δουλεύει τώρα. Κύριε Χαριτά, όταν τελειώσω μια φράση. Εδώ σας είπα από την Γερμανία ότι μόνο τον Αύγουστο, μόνο Αφγανοί περάσανε 1.000 από την Ελλάδα για να φτάσουν στη. Χίλιοι σε ένα μήνα, μόνο Αφγανοί. Και αυτή είναι η φύλαξη συνόρων. Επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μέρα που είχαν φτάσει 10.000 σε μία μέρα. Ναι, αλλά το λέγανε, εσείς δεν το λέτε αυτό. Κύριε Μηταράκη, είστε κυβέρνηση τώρα 6 χρόνια. Οι αφήξεις τα τελευταία χρόνια είναι πολύ χαμηλότερες από τις αφήξεις των προηγούμενων ετών. Από εκεί και πέρα, κύριε Ανδρουλάκη, δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν κάποια σημεία εισόδου που μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Εγώ λέω ότι δεν μας αρέσει. Εγώ είμαι εναντίον της παράνομης μετανάστευσης. Και μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Ή θα έχουμε οργανωμένες δομές να τους υποδεχτούμε με αξιοπρέπεια και ασφάλεια, ή θα βλέπουμε αυτά στον δρόμο. Το να θεωρείτε ότι είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης η πραγματικότητα δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Αν η Ρόδος επιμένει και ουδέποτε δημιουργήσει ένα χώρο,
κάθε λίγους μήνες θα κάνουμε την ίδια ζωντανή σύνδεση. Κύριε Ανδρουλάκη, εγώ για να ξεκαθαρίσω. Ένα λεπτό, κύριε Ανδρουλάκη, λίγο για να ξεκαθαρίσω. Και το λέω απελευθερωμένος ότι χωρίς να έχω κυβερνητική ευθύνη πάνω σε αυτό. Για ποιο λόγο δεν Για ποιο λόγο, κύριε Ανδρουλάκη, δεν βρίσκεται ένας χώρος για αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν ένα μπάνιο, όπως λέξε ο προπός ο κύριος Μηταράκης, να κάνουν ένα μπάνιο και να μπορέσουν να κοιμηθούν. Να φυλάσσετε καταρχήν. Τέλος πάντων, για να μπορέσουν να μείνουν λίγες μέρες, να μην είναι έξω με τον κόσμο, με τα παιδιά, με τους τουρίστες. Είναι αυτή την εικόνα που θέλετε. Κύριε Ανδρουλάκη, ένα κόμμα. Να πω κάτι άλλο. Ναι. Ένα λεπτό για να κάνουμε άνθρωποι διάλογο. Άνθρωποι που δεν έχουν καταγραφεί, δεν έχουν ελεγχθεί με τη βάση δεδομένων της Europol, ότι δεν είναι σε λίστες τρομοκρατίας κλπ. Η νομοθεσία λέει ότι κρατούνται μέχρι να καταγραφούν. Για κατάγραφες είναι. Ναι, αυτοί όμως είναι τώρα καταγεγραμμένοι και ελεύθεροι. Ακατάγραφοι και ελεύθεροι. Γιατί και δεν υπάρχει χώρο. Στον Παναγιωτόπουλο πείτε το. Στον Υπουργό. Μα η κυβέρνηση. Στον κύριο Χρυσοκοϊδη πείτε το. Ελάτε να μας απαντήσετε για να καταλάβουμε απλά, λίγο. Γιατί δεν θέλετε ένα χώρο τουλάχιστον να είναι αυτοί οι άνθρωποι προστατευμένοι και να μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο έστω μέχρι να φύγουν. Μα ακούστε να δείτε. Εμείς συμφωνούμε να δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος. Μα λέει ότι η τοπική κοινωνία αντιδρά, λέει ο κύριος Μηταράκης, και ότι δεν θέλει. Αντιδρά στο να γίνει δομή, κέντρο υποδοχής, κέντρο προαναχωρησιακό και όλα αυτά. Στο να δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος να συγκεντρώνονται με αξιοπρέπεια, να υπάρχουν τουαλέτες, να υπάρχει ο διαχωρισμός, γιατί δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο να λέμε να βρούμε ένα χώρο. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί ένας χώρος. Και ποιος θα το βρει αυτό το χώρο. Γιατί, έχετε γιατί δεν δίκιο. Γίνεται κινήσεις να βρεθεί. Να πάρουμε αύριο, να κύριε Φρεμπετήτη, αύριο τον κύριο το Δήμαρχο Ρόδου και τον Περιφερειάρχη. Για να μας απαντήσει αυτό. Γιατί μην ξεσπάσουμε στον Ανδρουλάκη. Γιατί ο Ανδρουλάκης εδώ δεν έχει συναδέλφους να το υποστηρίξουν. Δεν είναι για εμάς, πιστεύω. Να ρωτήσω κάτι. Μην φανεί ότι ο Ανδρουλάκης θα μας δει το πρόβλημα. Η όγια αντιμετώπιση του ζητήματος είναι να βρούμε ένα χώρο. Μάλιστα. Αυτή είναι η σημασία που δίνει. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, να πάρουμε και άλλες τοποθετήσεις, κύριε Γαβρίλο. Δεν έχει στείλει ένα αστυνομικό για το μεταναστευτικό. Ελάτε, βάλτε μια ανατελεία να έχουν προσληφθεί χιλιάδες φλωριοφυλακές από όλη την Ελλάδα για το μεταναστευτικό. Είναι άδικο, κύριε Μηταράκη. Έχει προσπαθεί στην ελληνική αστυνομία ικανός αριθμός ανθρώπων για το μεταναστευτικό που δεν υπήρχαν το 2019. Προσλάβαμε στην Καβάλα. Εξαγγείλαμε στοιχείο όπου υπάρχουν δομές έχουν προσληφθεί εκατοντάδες άτομα από την τοπική μάλιστα κοινωνία στην ελληνική κοινωνία. Καλά, εντάξει, τώρα κύριε Μηταράκη, μην μας προκαλείτε, γιατί αυτοί που προσλάβατε κύριε στην Καβάλα, στην Καστοριά, στην Αθήνα και στην Πεντέλη είναι και φιλάνε για τα πιάτσια. Του έχετε φέρει μέσα στην Πεντέλη. Ελάτε, κύριε Μηταράκη, έχετε απαντήσει. Να ρωτήσετε κι άλλοι. Ελάτε. Αν δεν είχαμε τα εσωτερικά σας, με αυτά εδώ θα σχολιάσασταν, κύριε Φόσκολο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι τέτοια προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από την χώρα υποδοχής. Και ασφαλώς δεν μπορούν να γίνουν και μονομερείς ενέργειες εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεκτές τέτοιες ενέργειες όπως κλείσιμο συνόρων κλπ. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Θα πρέπει να το δούμε στη βάση της αλληλεγγύης των κρατών μελών. Πρώτα απ' όλα να δούμε πώς θα υποδεχόμαστε τους μετανάστες, τους πραγματικούς μετανάστες και τι θα κάνουμε με το πλαίσιο που πρέπει να υπάρχει κοινό για το μάλιστα άσυλο. Κάποια πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ για το τι μπορεί να κάνει τώρα η κυβέρνηση για να ταράξει τα νερά, να σας ακούσει η κυβέρνηση, έχετε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό που λέτε είναι σωστό, ναι. Διαφωνούμε, αλλά είναι μια γενική άποψη. Θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει μαζί σας. Ξέρουμε και αλλά αυτή τη στιγμή έχετε κάτι να αποτείτε για το τι πρέπει να γίνει τώρα. Εννοείται. Η γενικότητα σας βολεύει. Υπάρχει ένα πλαίσιο, πώς η χώρα διαχειρίζεται τα τελευταία χρόνια τους μετανάστες και με τα κέντρα υποδοχής και που θα πρέπει να μεταφερθούν. Εγώ σε αυτό μένω. Αλλά λέω ότι όταν η κυβέρνηση πανηγύριζε την άνοιξη για το σύμφωνο του μεταναστευτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς χτυπάγαμε καμπανάκι και λέγαμε ότι δεν διασφαλίζει τη θέση της χώρας μας. Τότε πανηγυρίζατε, κύριε Μηταράκη, και λέγαμε ότι δεν διασφαλίζεται τίποτα. Δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και η Γερμανία και οι άλλες χώρες στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, δεν πανηγυρίσαμε. Μόνο στα πλαίσια ήταν βελτίωση του διεθνούς δικαίου και των συμφωνιών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αφήστε το. Δεν είναι ένα θέμα εσωτερικό της χώρας. Μην σηκώνετε ταμπέλες, γιατί κατά καιρούς το κάνετε. Σηκώνετε ταμπέλες για να χαϊδεύετε αυτιά σε κάποιους ανθρώπους που τους αρέσει έτσι ο λαϊκισμός. Αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται. Πάμε να πάρουμε και ένα πρώτο σχόλιο και από σας κρίνετε. Και το βρίσκεται μπροστά. Τα βλέπετε, τα ακούτε, τα ζείτε. Και τη Ρόδο πάντως δεν έχετε καμία ιδέα. Το βρίσκεται μπροστά. Αφήστε να μιλήσει ο κύριος Καρχημάκης, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Και από τα όσα είπε ο κύριος Μηταράκης, προκύπτει ότι αυτό πρόκειται για ένα διοικητικό διαχειριστικό πρόβλημα. Επομένως, δεν πρόκειται για ζήτημα εφαρμοσμένης πολιτικής. Υπάρχουν ζητήματα από εφαρμοσμένης πολιτικής. Εδώ όμως προκύπτει ένα ζήτημα. Το πώς η κυβέρνηση των αρίστων και του επιτελικού κράτους δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα επιτελικό και διαχειριστικό ζήτημα. Αυτό είναι ζήτημα πολιτικού προσωπικού.
Πάμε όμως παρακάτω. Υπάρχουν πραγματικά πολιτικά ζητήματα, τα οποία έρχονται και εντείνονται από το γεγονός ότι θα έχουμε μεγάλα προσφυγικά κύματα από το Λίβανο, από τη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή διαδραματίζεται εκεί. Και εκεί πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Και το θέμα είναι τι θα γίνει, είμαστε προετοιμασμένοι για να ακριβώς, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση, διότι θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία πρόσφυγες και ως εκ τούτου θα πρέπει να τους παράσχουμε άσυλο για το πώς θα διαχειριστούν και στην Ελλάδα, αλλά βασικά στην Ευρώπη και το πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτές τις ροές. Αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει και αναλυσκόμαστε ουσιαστικά σε διαχειριστικά ζητήματα. Πάμε παρακάτω όμως, διότι είναι σημαντικό να απαντάμε σε όλα. Κύριε Μηταράκη, και σας είπα, θα απαντήσω συγγνώμη. Ναι, εντάξει, γι' αυτό. Είπατε ότι ουσιαστικά φέρα τις μεγάλες αλλαγές. Ξέρετε, είναι βαθιά συντηρητικό το να φέρνεις αλλαγές προκειμένου να διατηρήσεις το ίδιο καθεστώς. Παράδειγμα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχει πράγματι μια πολύ προβληματική κατάσταση. Άλλο αυτό όπου... το λέω τώρα. Ναι, απαντάω σε όσα είπε ο κύριος Μηταράκης. Για το μεταναστευτικό μιλάμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με συγχωρείτε, και ο κύριος Μηταράκης. Σας είχα πει εξ αρχής όταν με διακόψατε ότι θα ανταπαντήσω στον κύριο Μηταράκη. Ελάτε, απαντήστε για να κάνουμε κι άλλο κύκλο. Εγώ έτσι κάνω και μετά θα με βρίζετε στο διαδίκτυο Επομένως, είναι βαθιά συντηρητικά να φέρετε αλλαγές προκειμένου να συντηρήσετε τις ίδιες προβληματικές καταστάσεις όπως με τη διευρυνόμενη ταξικότητα στην παιδεία. Όπως, για παράδειγμα, σε σχέση με τον ΑΣΕΠ, την υποβάθμιση του ΑΣΕΠ, βλέπετε ότι είχαμε ένα νόμο που άλλαξε 37 φορές και είναι άδικη η κριτική σας, διότι καταψηφίσαμε επί της αρχής καθώς και πολλά προβλήματα. Αλλά ορισμένα άρθρα τα ψηφίσαμε. Και πριν μιλάγαμε για άλλα ζητήματα. Ναι, θέλετε να κάνετε την τραντζίστα τη εκπομπή. Είστε τόσο συμπαθείς και προφανώς δεν ξέρω. Ξέρετε, ξέρετε πρέπει να ασχοληθούμε. Κύριε Δουλάκη, ευχαριστούμε θερμά γιατί αλλάξαμε θέμα. Πήγαμε στο ΑΣΕΠ. Να είστε καλά, την αγάπη μα. Έλατε, πάμε. Πείτε μα γιατί δεν ψηφίσατε το ΑΣΕΠ τότε, κύριε Καρτιμάκη. Πείτε μα γιατί δεν ψηφίσατε το ΑΣΕΠ. Σα είπα και για το μεταναστευτικό. Επομένως, αυτές οι αλλαγές, οι οποίες διατηρούν μεγάλα προβλήματα, είναι βαθιά συντηρητικές. Ξέρετε ποιες είναι οι βαθιά προοδευτικές αλλαγές, αυτές που αλλάζουν τη ζωή του κόσμου προς το καλύτερο. Δηλαδή, στο μεγάλο μέτωπο της ακρίβειας. Να συζητήσουμε για τη μείωση του ΦΠΑ. Στα μεγάλα ζητήματα, τα οποία πράγματι αφορούν την παιδεία, όπου πρέπει να μιλήσουμε για την ουσιαστική ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και την εξωστρέφειά του, που πράγματι εκεί γίνανε βήματα και αυτά τα υπερψηφίσαμε. Πρέπει να συζητήσουμε επιτέλους για το πώς θα διαχειριστούμε το μεγάλο ζήτημα της ενέργειας, το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να αποκλιμακώνεται, παρότι εκεί υπάρχουν μεγάλα ζητήματα για το τι πόσο συζητάμε σε ανθρώπους 70 και 80 χρονών να ξέρουν τι είναι τα futures, να κάνουν spot κτλ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, το οποίο όμως επίσης θα συνεχίσει να επιβαρύνεται, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτά είναι που πρέπει να συζητήσουμε και αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες θέλουμε να φέρουμε. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο θέμα της Νοβάρτης. Να απαντήσουμε για τον Βάρτη όπως θα θέλαμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την τρέψη με τον κύριο Γαβρίλο. Θα ήθελα να σα απαντήσω. Κύριε Καρυπάκη, το λέμε πολύ συμπάθεια γιατί νιώθουμε καλά μαζί, γι' αυτό είμαστε και εκφραζόμαστε και ελεύθερα. Είναι και η ζωντανή κουβέντα. Και καλά κάνετε. Να πάμε στον κύριο, επιτρέψτε μας. Ναι, κύριε Χαρυπάτου, όταν ψηφίζονταν η διάταξη με εισήγηση του κυρίου Φλωρίδη τότε στη Βουλή, μα δεν πρόλαβε να σας ρωτήσει, κύριε Γαβρίλο, αφού είστε δραστηριότητες. Αυτή η τύπη με το αναβολάδιο λέγεται αυτό που φοράνε, δεν λέγεται στην καθολική. Ναι, με τις μάσκες. Τελικά τι ήταν, ήτανε μάρτυρες, ήτανε συκοφάντες, ήταν ψευδομάρτυρες. Και τι σχέση έχουν αυτά τα πρόσωπα, σύμφωνα με την ελληνική δικαιοσύνη, με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ακούγοντας και τις τοποθετήσεις των θυγόμενων προσώπων, παράδειγμα, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, λέει ότι πιστεύει, έχει αυξημένες υποψίες, ότι όλο αυτό είχε ενεργηστρωθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ήταν μια σκευωρία, δηλαδή. Είναι αρμόδιος υπουργός για τη διαφθορά. Πολιτική. Κύριε Χαριτάτο, όσον αφορά την αλλαγή του άρθρου 218 του ποινικού κώδικα, ναι, όταν εισηγήθηκε ο κύριος Φλωρίδης αυτό, είχαμε πει ότι θα είναι ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου. Τι σας χάλασε στην αλλαγή της συγκεκριμένη, τι κακό έχει. Δηλαδή, έρχεται αυτή τη στιγμή ένας εισαγγελέας σε ανύποπτο χρόνο. Κύριε Γαβρίλου, επειδή είστε χωρίς... κοινωνικός εξαίρετος. Ναι. Ρωτάω, αν ένας άνθρωπος ο οποίος καταθέτει ως προστατευόμενος μάρτυρας, όλοι τους θέλουμε προστατευόμενοι, αποδειχτεί ότι αυτά που λέει δεν ευσταθούν στην πραγματικότητα ή σε άλλη περίπτωση μπορεί να λέει και ψέματα. Αυτός πρέπει να διαφεύγει τη Μέχρι πρόσφατα μπορούσε με δικαστική απόφαση το δικαστήριο πραγματικά να δει ποιος είναι ο προστατευόμενος μάρτυρας και αν και εφόσον υπήρχαν στοιχεία. Αυτή τη στιγμή ένας εισαγγελέας έρχεται και λέει ότι αφαιρώ από την δικαιική κατάσταση που υπήρχε μέχρι σήμερα τον προστατευόμενο μάρτυρα χωρίς βάση νόμου, έτσι. Βάση νόμου, χωρίς να υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία προς διερεύνηση. Και ξέρετε κάτι, επειδή πολιτικοί κάνουμε και παρακολουθούμε τα γεγονότα κάθε μέρα, αυτή η παρέμβαση σε ανύποπτο δικαστικά χρόνο, δεν υπήρχε κάποια διερεύνηση τώρα τελευταία, έρχεται στο φόντο της πολιτικής σύγκρουσης και ας μην γελιόμαστε Μητσοτάκη-Σαμαρά.
Επιτρέψτε μου, πολιτική κάνουμε και πολιτικά. Μιλάμε να το συνδέουμε εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτό που ήρθε με την διάταξη του εισαγγελέα είναι ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου. Η κυρία Τζάκρη, και ο νόμος που υπάρχει ασφαλώς, που λέει ότι υπάρχουν σκιές για χρηματισμό πρώην Υπουργών Υγείας, έχει κάποια στοιχεία, έχει κάποιον... Κάποιες υποψίες, πώς... Δεν γνωρίζω τη δήλωσή της, αλλά ξέρω ότι η Νοβάρτης υποχρεώθηκε με βάση τα θέματα της Ελλάδας σε σχέση με την πολιτεία και την Ελλάδα, το πώς κινήθηκε η Νοβάρτης τα προηγούμενα χρόνια, μάλιστα, να κλείσει στην Αμερική εξοδικαστικά την υπόθεση. Ναι, αυτό αφορούσε γιατρούς, όμως, θα δεν κάνω λάθος. 350 εκατομμύρια, ναι. όχι μόνο. Και πολιτικά πρόσωπα, αξιολογήθηκαν πολιτικά πρόσωπα Έλληνες στην Αμερικανική δικαιοσύνη και δεν το ξέρουμε. Αξιολογήθηκαν καταθέσεις αυτών των προστατευμένων μαρτύρων και άλλων, ναι, στην Αμερική. Και ήρθε η Νοβάρτης, γιατί προστατευόμενοι μάρτυρες στην Αμερική, μάλιστα, κατήγγυλαν και πολιτικά πρόσωπα προφανώς. Ήρθε η Νοβάρτης και έκλεισε την υπόθεση με 350 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου, ναι, να μην υπάρξει δικαστική διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Και λέμε εμείς τώρα, υπάρχει ένα σκάνδαλο, δεν το αμφισβητεί κανένας. Μένει μόνο κάτω στους γιατρούς, στους φαρμακοποιούς κλπ. Ή θα έπρεπε να δούμε αν πιάνει και πολιτικά πρόσωπα. Δεν το είδε κανείς αυτό. Δεν έχει αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη. Μήπως έχουμε χάσει επεισόδια. Έχει αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή που έρχεται σε ανύποπτο χρόνο, χωρίς κάποια άλλα στοιχεία. Άρα δεν δεχόμαστε την κρίση της δικαιοσύνης. Χωρίς κάποια άλλα στοιχεία. Ένας εισαγγελέας να βγάζει τις κουκούλες, πραγματικά, όπως το λέμε σχήμα λόγου, από τους προστατευόμενους μάρτυρες, πραγματικά είναι ένα πλήγμα, σας λέω, στον ίδιο το θεσμό αυτό του προστατευόμενου μάρτυρα. Κανένας δεν θα προσέρχεται να καταθέσει όταν δεν θα έχει αξιοπιστία. Γιατί κανένας δεν θα προσέρχεται που έχει να πει μια αλήθεια και έχει τα στοιχεία για την παραβατικότητα ή την εγκληματική φύση του Χαριτάτου, του Μηταράκη. Αυτό σας λέω. Γιατί αυτοί οι δύο μάρτυρες, σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν καταθέσει, δεν έχουν αξιολογηθεί τα στοιχεία τους και δεν τους έχει ζητηθεί να καταθέσουν κάποια πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να αρθεί η ασυλία τους ως προστατευόμενος μαρτύρων. Σας ακούω με ευγένεια. Αλλά εδώ μιλάμε για τη μεγαλύτερη προσπάθεια κατάλυσης του κράτους δικαίου σε ευρωπαϊκή χώρα τα τελευταία δεκαετία. Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες δεν φτάσαν ποτέ στο δικαστήριο για να κρίνει το δικαστήριο την αξιοπιστία τους ως μάρτυρες. Γιατί η ίδια η εισαγγελία. Αφήστε, κύριε Γαπρίλη, να τελειώσω. Όχι, να τελειώσω. Αποφάσισε το δικαστήριο, ναι ή όχι. Μέχρι την άνοιξη του 2024. Ναι, αλλά εδώ ήταν τόσο ακραία. Κάποιοι κρίνανε και τα στοιχεία των μαρτύρων που κατέθεταν τους αξιολογούς. Εδώ ήταν τόσο ακραία. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν εισαγγελέα να παρεμβαίνει σε μια διαδικασία στον ίδιο το θεσμό. Σας άκουσα. Δεν παρεμβαίνει, κύριε Γαπρίλη. Του έγινε έτοιμα. Έχουν καταθεθεί μηνύσεις. Έχουν καταθεθεί μηνύσεις. Τι θα κάνει. Άμα δεν παρέδωσε και θα λέμε ότι η εισαγγελία δεν αντιδρά. Την αλλαγή του νόμου από τον κύριο Φλωρίδη. Αλλά είναι νόμος του κράτους. Πριν όμως υπήρχε μια προστασία, μην εμποδίζετε το διάλογο. Μια προστασία περαιτέρω για τον προστατευόμενο μάρτυρα. Μην εμποδίζετε την απάντηση. Μην επιμένω εγώ, γιατί παρεξηγηθώ. Αυτές οι καταγγελίες ήταν τόσο αβάσιμες και προφανώς ήταν από πρόσωπα τα οποία είχαν οικονομικό όφελος από ό,τι φαίνεται από όλη αυτή τη διαδικασία. Ήταν τόσο αβάσιμες που δεν φτάσαν σε δικαστήριο, γιατί η ίδια η εισαγγελία τότε που διερευνούσε τις υποθέσεις, τις αρχιοθέτησε. Το να υπάρχουν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που λένε την αλήθεια, χωρίς ίδιο όφελος και χωρίς να είναι ένοχοι η ίδια, είναι κάτι το οποίο είναι ισχυρό στο ελληνικό δίκαιο. Αλλά εδώ τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτοί οι άνθρωποι ξυπνήσαν ένα πρωί μόνοι τους και αποφασίσαν για ένα σκάνδαλο που υπάρχει σκάνδαλο, που αφορά τις εμπορικές πρακτικές της Νοβάρτης, που ηρίστο εν παρόδο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν προσπάθησε να πάρει καμία αποζημίωση από γιατρούς και φαρμακοποιούς για τις εμπορικές πρακτικές της Νοβάρτης. Κλείνω την παρένθεση. Και η ελληνική πολιτεία με την κυβέρνησή σας δεν επέβαλε κανένα πρόστιμο στην Νοβάρτης. Αυτοί οι άνθρωποι. Το αμερικανικό κράτος και επέβαλε 350 εκατομμύρια με συμβιβασμό. Εσείς τι έχετε κάνει. Τότε. Εγώ ρωτάω μια ερώτηση, κύριε Γαβρίλο. Εγώ έχω μια σοβαρή ερώτηση. Έχω μια σοβαρή ερώτηση. Τι έχετε κάνει. Αυτοί οι τρεις. Μη με διακόπτετε, θα τα ακούσετε την ερώτηση. Δεν έχετε κάνει. Αυτοί οι μάρτυρες πήγανε μόνοι τους. Ξυπνήσαν ένα πρωί και είδαν το φως το αληθινό. Και πήγαν να κάνουν μια καταγγελία εις βάρος 10 πολιτικών. Είχαν γιατί προσέξτε, στοιχεία, αν υπήρχαν στοιχεία, θα είχε καταστραφεί το παλιό πολιτικό σύστημα, το Πασόκ δεν θα υπήρχε και η Νέα Δημοκρατία θα υπήρχε. Μήπως λοιπόν ήταν μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει μια μονοκρατορία στο πολιτικό σύστημα, αλλοιώνοντας το πολίτευμα. Το FBI αξιολογήθηκε. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Εδώ πάμε τώρα. Εντάξει, το FBI δεν αξιολόγησε τίποτα που αφορά αυτά τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Η ερώτηση είναι. Προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ οργανωμένα
από κάποια κεντρική αρχή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάζω ονόματα. Να κλείσει εντός αγών, να καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ώστε να γίνει μονοκρατορία πολιτική. Αυτό είναι αλλίωση του πολιτεύματος και είναι η μεγαλύτερη παράβαση του κράτους δικαίου των τελευταίων δεκαετιών, αν αποδειχθεί, ότι αυτοί οι μάρτυρες καθοδηγήθηκαν. Εμπνεύστηκαν, στηρίχθηκαν από πολιτικά πρόσωπα. Για ένα σκάνδαλο πολιτικό. Τώρα αρχίζει το σκάνδαλο. Τώρα αρχίζει το σκάνδαλο, κύριε Γαβρίλη. Κύριε Μηταράκη, σε όλη την Ελλάδα. Σαν να λέμε δηλαδή ότι ό,τι τώρα αρχίζει το σκάνδαλο. Κύριε Μηταράκη, στην Ελλάδα δεν είχε σχέση ούτε με τις πολιτικές ηγεσίες. Άρα λέτε, κύριε Γαβρίλη. Αυτό είναι η εισαγγελία επί ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ. Η εισαγγελία επί ΣΥΡΙΖΑ αρχιοθέτησε τα πολιτικά πρόσωπα και του ΠΑΣΟΚ. Άρα λέτε, κύριε. Ελείψη οποιασδήποτε ένδειξη εμπλοκή. Μην μιλάμε μαζί. Μια ερώτηση, κύριε Γαβρίλη. Άστε τις πολιτικές ηγεσίες. Ένα λεπτό. Δεν είναι προσωπικό. Δεν έπρεπε να τις δούμε τις προεκτάσεις. Άρα λέτε, κύριε Γαβρίλη. Αλλά να τις δούμε και να στείλουμε μάρτυρες. Εδώ είναι το ερώτημα. Ένα λεπτό. Το είπατε, εντάξει. Άρα λέτε, κύριε Γαβρίλη, να καταλάβω καλά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι 10 που αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις τους, δεν κλήθηκαν ούτε καν να δώσουν εξηγήσεις. Γιατί δεν είχε κάτι να ρωτηθεί. Όχι, ένα λεπτό, κύριε Μηταράκη. Άρα λέτε ότι η ελληνική δικαιοσύνη που πήρε αυτή την υπόθεση που έλαμψε στην Αμερική, σε αμερικανικό έδαφος, σε ελληνικό. Την πέταξε στο αρχείο ή την έβαλε στο αρχείο. Είναι μια δικαιοσύνη η οποία ελέγχεται απόλυτα από μηχανισμούς. Αυτό λέτε, κύριε Γαβρίλο. Κύριε Χαρτάτου, ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στην παρέα μας. Πολλά στοιχεία που υποχρέωσαν. Άρα μιλάτε για μια δικαιοσύνη αλακάρτ που εξυπηρετεί συμφέροντα πολιτικών. Να ρίξει φως ακόμη και σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, ακόμη και σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και έστειλε την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Ασφαλώς η δικαιοσύνη κρίνεται, αλλά τα στοιχεία της δικογραφίας και της υπόθεσης συζητήθηκαν. Η δικαιοσύνη στην Βουλή έχει μια διαδικασία που ακολούθησε και έχουμε τη σημερινή εικόνα. Η δικαιοσύνη μεροληπτή, κύριε Γαβρίλη. Η δικαιοσύνη πάντα κρίνεται. Δεν μπορεί σε ένα ευνομούμενο κράτος να μην μπορούμε να κρίνουμε και τη δικαιοσύνη. Θεωρούμε ότι είναι ανεξάρτητη, αλλά πάντα κρίνεται και στις αποφάσεις της και σε ό,τι κάνει. Για να απαντάτε την ουσία του. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, γι' αυτό μην μας παρεξηγείτε. Πολύ σύντομα. Στο δημόσιο διάλογο είναι σημαντικό να βάζουμε τα πράγματα σε σωστή βάση. Δηλαδή, όταν μιλάμε για προστατευόμενες μάρτυρες, δεν μπορεί εκ των υστέρων να κρίνεται η χρησιμότητα της συμβολής, διότι τότε ποτέ δεν θα πάει κάποιος προστατευόμενος μάρτυρας. Αυτό το οποίο κρίνεται είναι το κατά πόσο λειτουργήσαν καλή την πίστη. Διότι ο κ. Μηταράκης άφησε να εννοηθεί ότι η άρση έγινε επειδή δεν προσέφεραν τίποτα ή επειδή δεν κρίθηκαν αξιόπιστοι. Μπορεί πράγματι τα πράγματα τα οποία έχουν να πούνε να μην είναι αξιόπιστα. Αν είναι καλή την πίστη, καλώς δίνεται το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα και καλώς πρέπει να διατηρηθεί. Μάλιστα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες το θέμα των whistleblowers. Αυτό το οποίο κρίνεται σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, διότι δεν έχουμε ολόκληρη την απόφαση της εισαγγελέως, είναι ότι δεν λειτουργήσαν καλή την πίστη. Και υπάρχουν υπόνοι σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ότι μπορεί να υπήρξαν και άλλα ζητήματα. Στη σήματος, να το πούμε απλά. Πρέπει να θυμίσω και αρχιμάκια ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι στην Αμερική πληρώθηκαν. Αυτό λέω. Και μετά, αφού πληρώθηκαν στην Αμερική, ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτό λέω. Και κατέθεσαν αυτά που οι άνθρωποι κατέθεσαν, τα οποία έκρινε η δικαιοσύνη, ότι αυτά για τα οποία πληρώθηκαν στην Αμερική, εδώ είναι οι ισχυρισμοί οι οποίοι πρέπει να πάνε στο σιρτάρι, αν όχι στα σκουπίδια. Μα ακριβώς. Εγώ σκέφτομαι ως πολίτης που παρακολουθώ και ακούω τον κύριο Γαβρίλο και τον κύριο Μηταράκη και τον κύριο Καρχιμάκη. Ακριβώς αυτό λέω. Πρέπει να υποψιάζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με την ελληνική δικαιοσύνη ή μιλάμε για μια πολιτική σκευωρία. Ολοκληρώστε για να τελειώσουμε. Άλλο οι εμπορικές πρακτικές Νοβάρτης και άλλο πολιτικά πρόσωπα. Το λάθος είναι δικό σας γιατί δεν προχωράτε την υπόθεση Νοβάρτης αφορά τα πρόσωπα που τα εμπλεκόμενα σε γιατρούς και τα λοιπά. Ο κ. Γαβρίλος δεν ικανοποιηθεί και έχει δίκιο ο πολιτικός Νοβάρτης. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα σε μια πολύ ωραία και ζωήρη κουβέντα. Να είστε καλά. Βέβαια, γιατί είναι εξαιρετικοί συνομιλητές όλοι τους. Και ο κ. Καρχιμάκης ήταν. Δεν τον είχα γνωρίσει. Έχει εξαιρετική δυναμική και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν κοντά μας.